το δεύτερο είναι το διαχειριστικό. Το διαχειριστικό με βάση τις ενόργανες καταγραφές που έχουμε και με βάση τις καταγραφές του πέθρου, θα διασυνθήσουμε πιο πολύ το φαινόμενο. Να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει και στο πεδίο, αλλά και με βάση τα ενόργανα δεδομένα που έχουμε. Αυτό πέρα, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το γεγονός. Και ενδεχομένως για το πώς εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Βλέποντας τα ρήγματα, βλέποντας τη διαδοχή των γεγονότων. Ήταν δύσκολη η μέρα, ήταν το πρωί 45 και εγώ δεν κινήθηκα και κοιτούσα συνεχώς τις καταγραφές. Είχαμε 12 συγκεκριμένα γρήγορα από 3 βαθμούς. Και ο κορυφαίος ήταν 4,5. Λοιπόν, έχουμε μια εξελισσόμενη διαδικασία. Δεν μπορούμε, δυστυχώς δεν την πούμε ακόμα, με τα σεισμική ακολουθία. Μπορεί να διακοπεί εδώ και τώρα, μπορεί να πάει και να έχει 1, 2, 3, 4 εβδομάδες. Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, το ορίζει η ίδια η φύση. Η κάθε μία περιοχή, το κάθε ένα ρήγμα, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το τι γίνεται στο Αρκαροχώρι, το τι γίνεται ξέρω εγώ στο Πλακιάνι. Έχουν σχέση τα ρήγματα αυτά. Δείχνουν μια γενικότερη διέγερση της περιοχής, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το ένα ρήγμα κινείται και ενεργοποιεί το άλλο. Η ανακοίνωση τη Δευτέρα το πρωί για τα σχολεία στην Τρίτη. Σας λέω αυτό με τις 3 εβδομάδες λίγο να ανησύχησε αυτό που είπατε. Δηλαδή, 1 Ιουνίου έχουμε τις Πανελλήνιες. Ξεκινά καλά και ασύχησε. Αυτό, εάν είναι μέσα στο διάστημα του εβδομάδα, αν μας βγάλει ένα μετασεισμό δυνατό, ένα τεσάρι, ένα τριό, κάτι να ακουστεί, θα διασαλευτούν οι εξετάσεις σίγουρα. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, εγώ θα μιλήσω και με το Υπουργείο σε σενάρια, τι γίνεται, γράφουν καλή ώρα, είπα ξύλο, είμαστε 9 η ώρα, γράφουν τα παιδιά εξετάσεις. Και έχουμε μετασεισμό. Δεν μπορεί να πεις όλα καλά, συνεχίζουμε. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Την ώρα το εξετάσουμε είναι ένα θέμα αυτό, ναι. Ελπίζω να μην το βιώσουμε, είναι μέρα παραμέρα, όπως γνωρίζουμε όλοι. Τώρα, έχω μιλήσει από πρωί με τους διευθυντές εκπαίδευσης, τον κύριο Καραγιάννη και τον κύριο Μπενατάκη, να επικοινωνήσουμε τους διευθυντές μας, καθώς είναι τα σχολεία σήμερα κλειστά και δεν έχουμε άμεση πληροφορία. Και γι' αυτό κοιτούσα τώρα, να δούμε τι υπάρχει, από, αν έχουν εικόνα, δεν ξέρω και εδώ και οι δημοτικές υπηρεσίες, δημαρχία, αν έχετε προλάβει να δείτε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είμαστε σε δύο. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα, σας είπα. Ναι. Χθες το βράδυ, ναι, μετά τη συνέχιση τέλος πάντων του φαινομένου, εγώ έβγαλα ανακοίνωση 3 η ώρα το βράδυ ότι σήμερα θέλω να παραμένουν τα σχολεία κλειστά για περισσότερο για λόγους ασφάλειας. Και αυτό και έγινε. Από εκεί πέρα όμως, εγώ θα πρέπει να περιμένω οδηγίες από τους ειδικούς να μου πούνε κατά πόσο την Τρίτη που θα ανοίξουν τα σχολεία που κανονικά ανοίγουν, ας πούμε, κατά πόσο τα παιδιά θα μπουν μέσα ή δεν θα μπουν. Ναι. Πρέπει να γίνει αυτοψία για να πάρετε τα σχολεία. Αυτοψία μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι δύσκολο να γίνει μια αυτοψία. Αλλά είπαμε, η αυτοψία γίνεται εντελώς εξωτερικά, παρουσιάζει τα φαινόμενα εξωτερικά, κατά πόσο υπάρχουν ρυθμίσεις, υπάρχει καταπώνηση του κτίριου. Το μηχανικό δαστήριο, τι υπάρχει για να το δω. Και συνιστώ μετά ακόλουθα. Πρώτον, μην παραμένουμε στα σπίτια τα οποία είναι παλαιά ή έχουν υποστεί κάποιες μικρές ζημιές. Μην παραμένουμε σε περιοχές οι οποίες ενδεχομένως στις οποίες δεν να εκτελωθούν τα διαστήσεις. Λοιπόν, δεν χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα κάτι σε περίπτωση σεισμικής δραστηριότητας και κατευθυνόμαστε σε ανοιχτούς ελεύθερους χώρους. Αυτά είναι. 4 πράγματα. Συστήνετε το κλιμάκι.